ήρθαμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση για να καταθέσουμε τα αιτήματά μας, γιατί δυστυχώς από την πανδημία, από την πρώτη φορά που έγινε η πανδημία, είμαστε ο πλέον πληθόμενος κλάδος. Όλα τα επαγγέλματα έχουν έρθει σε μια αλφα και ικανοποιητική κανονικότητα, μόνο η μουσική έχουν φτάσει πλέον στα επίπεδα της φτώχειας. Δεν μπορούμε να πάμε για δουλειά και οτιδήποτε γίνεται για την πανδημία έχουν ευθύνη μουσική. Είχε τάξει η κυβέρνηση ότι με το ηλεκτρονικό μητρό που επιδοτηθούν θα ακολουθούν και τα ανάλογα ένσημα για να μπορέσουμε να ασφαλίσουμε τις οικογένειές μας και να μπορούμε να πάρουμε φάρμακα και να μπορούμε να νοσηλευτεί όπως χρειάζεται. Πήγαν πολλοί συνάδελφοι να πάρουν φάρμακα και το βιβλιάριο δεν έχει ασφαλιστεί. Ρωτήσαμε την κυβέρνηση γιατί το έχει κάνει και λέει ότι είναι πολύ δύσκολο. Εμείς όμως είμαστε στον αέρα. Το μέλλον θυσίωνο. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κανονικότητα για αυτούς και πώς θα δουλέψουν τα μαγαζιά. Έχουν έρθει η μουσική πλέον σε όρια φτώχειας. Έχει τάξει η κυβέρνηση ότι όσοι επιδοτηθήκαν το ηλεκτρονικό μητρό θα ακολουθούν τα ένσημά τους. Δεν έχει σηκωθεί κανένα. Πήγαν συνάδελφοι να πάρουν φάρμακα από το φαρμακείο και τους πετάξαν έξω. Άρα πάλι ψεύδεται. Εδώ και 20 μήνες μας εμπέζει. Και η κυρία Μεντώνη και το Υπουργείο Εργασίας και όλοι αυτοί. Έρχεται χειμώνας. Δεν ξέρουμε πώς θα ανοίξουν πλέον τα μαγαζιά. Με ανεμβολίες, με εμβολιασμένους, ποιοι θα μπορέσουν να σηκώσουν το βάρος από τα μαγαζιά. Εμείς δεν έχουμε άλλους πόρους. Η μισή από εδώ τους μουσικούς έχουν φτάσει τώρα τις φτώχειες. Δεν έχουν ζήσει τα παιδιά τους. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Λοιπόν, από την άλλη γυρνάνε και λένε ότι δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα με το ηλεκτρονικό μητρό. Σταμάτησε το Μάη. Τον καλοκαίρι δεν δούλεψε κανένας. Δούλεψαν τρία μαγαζιά σε όλη την Αχαΐα με 250 ενεργούς μουσικούς. Δούλεψαν 30 μουσικοί. Οι άλλοι 220 πώς θα ζήσουν. Και σταμάτησε η επιδότηση το Μάη. Και μας πληρώνουν και μετά από 4 μήνες. Εδώ ζητάμε να επιδοτηθούμε μέχρι εσώτου έρθει μια κανονικότητα. Όλα τα επαγγέλματα έχουν έρθει σε κανονικότητα. Εμείς. Είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ σήμερα είναι χωρίς ασφάλιση, είναι χωρίς μεροκάματο. Ούτε αυτοί παράτησαν τη δουλειά τους, ούτε κλείσαν τα μαγαζιά. Για την κατάσταση αυτή ευθύνεται αποκλειστικά η κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσει αυτά που είχε πει και δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν, να ζήσουν τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, να έχουν ασφάλιση, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε όσον αφορά θέματα υγείας και με τα φάρμακά τους. Η κυβέρνηση εδώ και τώρα πρέπει να πάρει μέτρα για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι, από ό,τι φαίνεται, ο πιο πληγόμενος κλάδος, γιατί η εστίαση είναι ο πιο πληγόμενος κλάδος στην Ελλάδα. Λοιπόν, αν δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση, ενδιαφέρει εμάς τους εργαζόμενους. Και στο επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με το Σωματείο και το Εργατικό Κέντρο Πάντρας, θα πάρουν πρωτοβουλίες έτσι ώστε αυτή η κατάσταση να μην μείνει έτσι. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν και να είναι ασφαλισμένοι.